Δυστυχώς στην Πανανία που ζούμε έγινε και αυτό. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στον κόσμο να κλείσει γήπεδο για επανασπορά μόνο για συγκεκριμένα σωματεία. Αυτό έγινε στην Κύπρο. Ο ΚΟΑ αποφάσισε μία νυχτή να κλείσει το Μακάριο στάδιο για ένα μήνα για τα δύο προσφυγικά σωματεία μας και τον Εθνικό Νάσο, με τη δικαιολογία ότι εκτός της επανασποράς θέλει κάποιες μέρες το χορτάρι να ξεκουραστεί και δεν μπορεί να ξεσπιτώσει και να στείλει εκτός Λευκωσίας τις ομάδες πρώτης περιφέρειας. Αυτή ήταν και η επίσημη εκδοχή που μας έδωσαν από τον ΚΟΑ. Αλλά φαίνεται δεν τους πειράζει το ότι ένα προσφυγικό σωματείο τρίτης κατηγορίας θα εξαναγκαστεί να πάει να παίξει στο Βασάκι της Άχνας τα παιχνίδια του. Ναι. Φαίνεται ότι, Μαρίκο μου, ο λίγον τι ενδιαφέρει κάποιους για τα μικρά σωματεία, ο λίγον τι ενδιαφέρει κάποιους αν υπάρχουν προσφυγικά σωματεία ή όχι, εξού και από 18-19 σωματεία προσφυγικά που υπήρχαν το 1974, τώρα έχουν μείνει 8. Φαίνεται κάποιοι προσπαθούν να τα σμικρύνουν κι άλλο. Ναι. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πραγματικά κουραστεί. Δηλαδή είναι αυτό που σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε παρατά τα παιδιά, παίρνει πίστα και δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί. Αυτή η διαφορά τώρα ανάμεσα στο Μακάριο και στο Δασάκι της Άχνας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Χαραλαμπούστα, είναι για ένα μήνα που θα πάτε στο Δασάκι της Άχνας. Έχω ακόμα δύο παιχνίδια, τώρα θα δούμε τι θα ψάχνουμε τώρα να δούμε, διότι το σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι της Παρασκευής ήταν η διάζουσα περίπτωση. Ναι. Διότι επειδή ήταν ορισμένο πράξη το βράδυ στο Μακάριο που έχει προβολή. Έπρεπε να βρεθεί γήπεδο με προβολή. Μπράβο, διότι ο αντίπαλος μας δεν υπέγραφε να αλλάξει ώρα. Ναι. Για τους δικούς του λόγους. Εντάξει, οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρούμε γήπεδο με προβολή. Γιατί για να ξέρει να ακούσει και ο κόσμος να γελάσει λίγο. Μέχρι 10 το πρωί είμαστε τόσο απελπισμένοι που είχαμε κλείσει, είχαμε πάρει και την έγκριση για να παίξουμε στον Παφιακό. Μάλιστα. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή, την παρέμβαση κάποιων άλλων προσφυγών σωματείων της Ανόρθωσης του Εθνικού Άχνας, του οποίου και ευχαριστώ θερμά και δημόσια και ειδικά τον πρόεδρο του Εθνικού, τον Γιγίντο Φιλίππο, ο οποίος ο άνθρωπος, μόλις ήρθε την γνώση του το θέμα, με πήρε τηλέφωνο και μας παραχώρησε το γήπεδο δωρεάν. Τον ευχαριστούμε θερμά. Θα πάμε να παίξουμε στο Δασάκι. Θα το κάνουμε και αυτόν. Απλώς αυτό που ξενίζει περισσότερο, Μαρικό, εντάξει, αυτή η ευαισθησία του ΚΟΑ να μην ξενιδευτούν τα σωματεία πρώτης κατηγορίας. Γιατί δεν υπάρχει για τα σωματεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα δώσετε δύο παιχνίδια, όπως μας είπατε. Τρία παιχνίδια, ωραία. Ναι. Στο Δασάκι της Άχνας. Αυτή η αλλαγή της έδρας, δηλαδή από το Μακάριο, το να πάτε στο Δασάκι της Άχνας, τι στοιχίζει για την ομάδα του Διγενή και. Εντάξει, είναι και ένα πολύ μεγάλο. Ναι, σας ακούω. Θα στοιχίζει περίπου 1.000. Και πόσα είναι τα, σε εισαγωγικά, τα έσοδα του Διγενή ολόκληρη τη χρονιά? Είναι ένα χιλιάρικο. Να σας πω ότι στο παιχνίδι στο Δασάκι πιστεύω να κόψουμε μια δεκαπενταριά εισιτήρια. Θα κόψουμε 90 ευρώ. Και θα έχουμε να πληρώσουμε και επιπλέον, το οποίο ξέχασα να σας αναφέρω τώρα, θα έχουμε να πληρώσουμε και επιπλέον τα οδηγορικά των διαιτητών. Ναι. Του παρατηρητή. Μάλιστα. Άρα αυτά τα πληρώσουμε. Άρα είναι τεράστιο το θέμα το οποίο δημιουργείται. Ναι, μα εγώ απλώς αυτό που θέλω εμάς αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο. Εντάξει, είναι και όλα τα άλλα όμως, και όλα τα οποία έρχονται. Πέραν από αυτό που λέτε, ότι γιατί για τα σωματεία των πιο μικρών κατηγοριών να υπάρχει αυτή η διάκριση, είναι όμως και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται μετά από αυτή την απόφαση. Ναι, καταρχήν, Μαρίκο μου, να πω ότι αγωνιστικά αυτό το πράγμα μας έχει σκοτώσει. Ναι. Είμαστε στην τέταρτη θέση σε πορεία ανώδου. Και καλούμε τώρα να παίξω τρία ντέρπι με την ΜΕΑΠ, με τον Ακρίδα Χρόνακας και με τον Λιοπέτρη, που είναι ομάδες που διεκδικούν μαζί μας την άνοδο. Καλούμε να τα παίξω στο Δασάκι. Ναι. Αυτό και μόνο αγωνιστικά μου δημιουργά τεράστιο πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, Μανικό. Δηλαδή, ναι. Σε αυτόν τον τρόπο, με επιτρέψει πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι όταν έχουν θέσει, έχουν ευθύνη. Και η κραυγή αγωνίας. Ξέρετε ποιον ενοχλεί περισσότερο. Μας έβγαλαν μια ανακοίνωση, μια επιστολή πριν μια εβδομάδα να αποφάσισαν να κλείσουν το γήπεδο και μας είπαν κόψε το λαιμό σας, να βρείτε γήπεδο μόνοι σας
καμία βοήθεια, καμία ανταποκριτή. Δηλαδή, να ρωτήσουν, παιδιά, το ψάξατε, βρήκατε, θέλετε κάποια βοήθεια. Τίποτα, ούτε. Δηλαδή, μα είπαν κόψει το λαιμό, σα βρέσει το γήπεδο. Αλλιώ θα τιμωρηθείτε. Η κραυγή αγωνίας η χθεσινή, προχθεσινή πότε ήταν με την ανάρτησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ψάξετε μέχρι και στον Ατήλα. Πώς προέκυψε? Κοίταξε, αυτό εντάξει ήταν εντυρίζει του λόγου. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, αντιλαμβάνεστε τώρα όταν ήσασταν απελπισμένος. Υπάρχει αυτή η συμπεριφορά και σήμερα είναι Τετάρτη και μέχρι την Τετάρτη και παίζω το Παρασκευή και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι δεν είχαμε γήπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε ελπιστική κάτσε. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή δεν είχαμε γήπεδο. Δηλαδή, μπορώ να ζήσω από τον Ακκιντζή, ήταν να μου το δω και το γήπεδο τον Ακκιντζή, να παίξω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαραλάμπους. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια.